Θα μιλήσουμε για τον εθελοντισμό. Και θέλω σήμερα να μιλήσουμε, έτσι μέρες που είναι λίγο παραπάνω, για τον Ερυθρό Σταυρό. Ο κύριος Γελτάκης είναι ο πρόεδρός του. Κύριε Γελτάκη, εδώ στο Ηράκλειο. Καλημέρα. Τι κάνετε? Χρόνια πολλά. Καλημέρα κύριε Δουλιαράκη. Χρόνια πολλά σε εσάς, σε όλο το προσωπικό του σταθμού, στους ακροατές μας. Ιδιαίτερα σε εορτάζοντες και στους εορτάζοντες, αλλά και για όλο τον κόσμο να έχουμε μια καλή χρονιά με υγεία, χαμόγελα, εθελοντισμό, αλληλεγγύη, προσφορά πραγματικά στον συνάνθρωπο, ειδικά που έχει ανάγκη. Δεν είναι μια στάση ζωής, πολύ σωστά όπως είπατε, μια στάση ζωής που πρέπει βέβαια να μην θυμόμαστε μόνο αυτές τις γιορτινές μέρες, αλλά να είναι στάση ζωής όπως είπαμε στην καθημερινότητά μας. Ξέρετε κάτι, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ το γεγονός, κύριε Γελτάκη, ότι συναντώ όλο και περισσότερους ανθρώπους για τους οποίους ο εθελοντισμός, αν δεν είναι στάση ζωής, γίνεται στάση ζωής και το αποδεικνύει ο καθένας με το δικό του τρόπο. Ναι, πράγματι, και πρέπει να σας πω ότι στην πορεία του κάθε ανθρώπου υπάρχουν πάρα πολλές στιγμές οι οποίες κάποια στιγμή έρχονται να γίνουν κορύφωση, αν θέλετε, του συναισθήματος, του να κατανοήσει ο καθένας ότι το βαθύτερο νόημα της ζωής είναι στην περπατησιά του καθενός, σε ό,τι και αν κάνει στην καθημερινότητά του, ό,τι δουλειά και αν κάνει, ότι όσο σε δύσκολη ο ίδιος προσωπική κατάσταση βρίσκεται, οικονομικά, κοινωνικά, καταλαβαίνει ότι τελικά το νόημα της ζωής είναι να προσφέρεις και να δίνεις απλόχερα χαρά και βοήθεια πάντοτε σε κάποιον ο οποίος είναι λίγο πιο ευάλωτος από εσένα. Αυτό νομίζω στο τέλος της ημέρας σου δίνει τη μεγαλύτερη ηθική ικανοποίηση, σου προσφέρει πραγματικά γαλήνη και πληρότητα, θα έλεγα. Και όλο αυτό έρχεται να μας κάνει καλύτερους ανθρώπους ως κοινωνία, τον καθένα ξεχωριστά από εμάς και στο σύνολο σαν κοινωνία. Με όποια έκφραση και αν είναι αυτός, και έκφραση βρίσκει ο καθένας να εκφράσει την βοήθειά του στην κοινότητα, δηλαδή στο σύνολο, στο κοινωνικό σύνολο. Είναι μια μεγάλη συζήτηση που νομίζω ότι κάθε ακροατής που μας ακούει αντιλαμβάνεται ότι είναι και σε ένα μεγάλο βαθμό μια εσωτερική διαδικασία που ο καθένας καλύτερα τη βρει, ξαναλέω, κάποια στιγμή στην περίοδο της ζωής του, αλλά όταν το καταφέρει αυτό, όποιος είναι αυτός το καταφέρει, θα καταλάβει ότι πραγματικά έτσι πληρώνεται ως άνθρωπος και έτσι πραγματικά αποκτά πραγματικά νόημα η ζωή. Το λέω πάρα πολύ απλά. Είναι πολύ μεγάλο μήνυμα αυτό, αλλά ταυτόχρονα και πάρα πολύ απλό. Απλά ο καθένας θα το βρει κάποια στιγμή κατά τη διάρκεια της ζωής. Εμείς ως οργανισμοί είμαστε εδώ για να παρουσιάζουμε το έργο μας και να πράττουμε και να δίνουμε ευκαιρίες στις συναδέλφους μας και συμπολίτες μας να εκφράσουν μέσω ημών όλη αυτή την αγάπη και αυτό το αίσθημα της προσφοράς. Αυτό κάνουμε ουσιαστικά εμείς. Και είναι πολλοί αυτοί οι οργανισμοί μαζί με τον Ερυθρό Σταυρό. Αποτυπώνεται οργανισμοί, συλλογικότητες. Είναι η προσφορά δώρο ζωής του καθενός από εμάς σε ό,τι έχει να κάνει με την αιμοδοσία, που επίσης αποτυπώνεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Αυτό και αν είναι πραγματικά δώρο ζωής, είναι το δώρο ζωής με τη δωρεά των οργάνων σώματος. Είναι, όπως ακριβώς το είπατε, πολλές οι εκφάνσεις αυτής της προσφοράς που ο καθένας από εμάς μπορεί να επιλέξει, έτσι ώστε να έχει αυτή τη στάση ζωής. Εμένα μου άρεσε πολύ αυτό που είπατε. Το βαθύτερο νόημα της ζωής φαίνεται στην περπατησιά του κάθε ενός από εμάς και δεν χρειάζεται να πει κάποιος κάτι περισσότερο. Είναι οι επιλογές μας. Ο Ερυθρός Σταυρός που ασχολείται με τι? Ξέρετε, σε εκείνα τα πολύ μεγάλα τα γεγονότα, όταν είναι μετανάστες, όταν γίνονται έτσι σημαντικά γεγονότα, μιλάμε για τον Ερυθρό Σταυρό, αλλά μετά ξεχνάμε το δικό του το περπάτημα και νομίζουμε ότι είναι ένας οργανισμός ο οποίος μπορεί να στηρίζεται ακόμα και από την ίδια την πολιτεία και αποξαχνιόμαστε. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός είναι η παλιότερη, θα έλεγα έτσι, μεγάλη οργάνωση και στην Ελλάδα προσφορά στον συνάνθρωπο. Όπως ξέρετε πολύ καλά, ο Ερυθρός Σταυρός είναι ένα παγκόσμιο κίνημα προσφοράς. Βρίσκεται με οργανώσεις του κυριολεκτικά σε όλες τις χώρες του κόσμου, είτε με τη μορφή του Ερυθρού Σταυρού είτε με τη μορφή της Ερυθράς Ημισελήνου, όπου
οι 7 θεμελιώδεις αρχές που το μας συνδέουν και ουσιαστικά αποτελούν το Ευαγγέλιο μας μέσα εισαγωγικά, και μας κάνει ουσιαστικά σε εθνικό επίπεδο τον κάθε οργανισμό, όπως και εδώ στην Ελλάδα, να προσαρμοζόμαστε πάνω στις σύγχρονες ανάγκες με την πάροδο των ετών. Ξέρετε, ήταν ο ρόλος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού την μακρόχρονη ιστορία του. Είχε διάφορες εκφράσεις. Για παράδειγμα, ποιος δεν θα θυμάται, ίσως από τους πολύ παλιούς μας ακροατές αυτή τη στιγμή, το ρόλο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού ακόμα και στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Με τις αδελφές νοσοκόμες που βρισκόταν κυριολεκτικά στο μέτωπο, όπου μπορούσαν να εκπληρώσουν τις πληγές τότε των συμπολεμιστών μας. Αργότερα στην Κύπρο, αργότερα κατά τη διάρκεια δύσκολων στιγμών της ελληνικής ιστορίας, όπως βρισκόταν δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, η οποία είτε αναζητούσε ένα οικογενειακό της πρόσωπο, είτε ακόμα και ζητούσε ελάχιστες συνθήκες διαβίωσης. Σήμερα φυσικά οι συνθήκες είναι διαφορετικές. Και φυσικά οι ανάγκες που έχουν προκύψει στην ελληνική κοινωνία είναι πολύ διαφορετικές. Φέρατε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Την τελευταία δεκαετία παρατηρούμε πάρα πολύ το έντονα το φαινόμενο, το μεταναστευτικό κύμα το οποίο υπάρχει και το προσφυγικό ρεύμα το οποίο υπάρχει έντονα από τις ανατολικές χώρες. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός με τους εθελοντές του, τους χιλιάδες εθελοντές σε όλη την Ελλάδα, πολύ γρήγορα εκπαιδεύτηκε, εξειδικεύτηκε. Γιατί, ανοίγω μια παρένθεση, αυτό είναι το οποίο μας κάνει και μας διαφοροποιεί και από άλλες πολλές εθελοντικές οργανώσεις. Διαθέτουμε έναν μεγάλο αριθμό εθελοντών, οι οποίοι έχουν πιστοποιημένες γνώσεις τόσο στις πρώτες βοήθειες, όσο γενικότερα και σε διάφορες κοινωνιολογικές ουσιαστικά επιστήμες, έτσι ώστε να μπορούμε να ανταποκριθούμε σε κάθε πρόβλημα, σε κάθε δυσκολία που αντιμετωπίζει ο συμπολίτης μας. Έλεγα λοιπόν για το μεταναστευτικό και το προσφυγικό, το οποίο ακόμα και τώρα παρατηρείται σε πιο σποραδική, αν θέλετε, μορφή και συχνότητα, αλλά μέχρι και πριν μερικές εβδομάδες, ακόμα και εδώ στο Ηράκλειο, είχαμε μετανάστες. Έτρεξε ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, το γνωρίζει πλέον η πολιτεία ότι είναι ένας πολύτιμος σύμμαχός της. Έτρεξε ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός για να φροντίσει σε πρώτη φάση, σε πρώτο χρόνο, όλους αυτούς τους συνανθρώπους μας από την ταλαιπωρία την οποία είχαν υποστεί και να καλύψουν τις πρώτες βασικές τους ανάγκες. Αυτό γίνεται επίσης κάθε φορά που έχουμε μια μεγάλη κρίση. Είτε αυτή έχει να κάνει με την κλιματική κρίση, είτε ένα φυσικό φαινόμενο. Έτσι. Δυστυχώς εδώ και στην πατρίδα μας, στην Κρήτη, τα τελευταία χρόνια έχουμε γίνει πολλές φορές μάρτυρες φυσικών φαινομένων, είτε είναι πλημμύρες, και θυμίζω την περίπτωση της Χερσονήσου αλλά και της του Δήμου Μαλευζίου στην Αγία Πελαγία και των άλλων περιοχών, είτε φυσικά το μεγάλο σεισμό του Αρκαλοχωρίου, όπου εκεί και πάλι οι εθελοντές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού και φυσικά και με πολλούς άλλους συμπολίτες αυτής της μεγάλης κλίμακας φυσικά φαινόμενα έτρεξαν και έδωσαν τις γνώσεις τους στην οργάνωση ουσιαστικά της. Οι γνώσεις που παίρνετε είναι για όλα αυτά τα φαινόμενα, πώς αντιμετωπίζονται, ακόμα και για τις φυσικές καταστροφές, δηλαδή εξειδικεύεστε πάνω σε αυτό? Βεβαίως, υπάρχουν ακόμα και στις γενικές βασικές γνώσεις που λαμβάνει ένας εθελοντής για σώση Σαμαρίτη, για παράδειγμα, είναι οι βασικές αρχές αντιμετώπισης από φυσικό φαινομένο και φυσικά υπάρχουν δεκάδες άλλες εξειδικευμένες γνώσεις, οποίες λαμβάνουν εξειδικευμένες ομάδες εθελοντών, που έχει να κάνει από το στήσιμο ενός καταβλισμού μέχρι την αστική ή ακόμα και την περιαστική διάσωση και άλλα πολλά. Παράδειγμα, τον χρόνο αυτόν που μας πέρασε το 2020, που περνάει ουσιαστικά το 2023, μία από τις μεγάλες κατακτήσεις μας ήταν ότι καταφέραμε να εκπαιδεύσουμε 15 εθελοντές, αν μου επιτραπεί ο όρος, μια επίλεκτη ομάδα, η οποία εκπαιδεύτηκε στο να κάνει διάσωση σε ορμητικά νερά. Ακριβώς γιατί βλέπαμε ότι πληθαίνουν τα φαινόμενα τέτοιου είδους φυσικών καταστροφών. Ή για παράδειγμα το να γίνει με διάσωση με σκοινιά ακόμα και σε δύσβατες ορεινές περιοχές. Επειδή και αυτό το παρατηρήσαμε στο παρελθόν, να υπάρχουν πλέον πάρα πολλοί περιπατητές ή ακόμα και άνθρωποι που είναι φυσιολάτρες, οι οποίοι βρίσκονται σε ένα δύσβατο σημείο και μπορούν πραγματικά να αντιμετωπίσουν μια δυσκολία. Άρα λοιπόν πρέπει να προσεκτηθούν με ασφάλεια για να παρεχθούν οι πρώτες βοήθειες. Εμένα όλο αυτό, με συγχωρείτε, όσο μιλάτε μου γεννώνται και ερωτήματα και με συγχωρείτε που σας διακόπτω. Εμένα όλο αυτό σαν εθελοντή μου κοστίζει εντός εισαγωγικών, ή αν θέλω να χαρίσω χρόνο εφόσον έχω αυτό το χρόνο, ή μου κοστίζει και σε χρήμα με αυτή την εξειδίκευση? Δυστυχώς ανοίγεται ένα μεγάλο κεφάλαιο και θα σας πω ποιο είναι αυτό. Καταρχάς, για να απαντήσω στο πρώτο σκέλος του ερωτήματός σας, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός έχει τρεις βασικούς τομείς, τρία σώματα ουσιαστικά. Το ένα είναι
αυτό που αναφέραμε και πριν και συνεχίζει φυσικά να υπάρχει, δίνοντας ενδονοσοκομιακή κυρίως φροντίδα αυτή τη στιγμή, που είναι το σώμα των εθελοντών νοσηλευτών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Το δεύτερο σώμα είναι της κοινωνικής εργασίας, είναι αυτοί οι οποίοι ουσιαστικά ασχολούνται για την ψυχολογική υποστήριξη κυρίως ευάλωτων διθυσμιακών ομάδων και όπως για παράδειγμα μονογονεϊκές οικογένειες ή ακόμα και κρατούμενοι και άλλα πολλά επανεταχθέντες στο κοινωνικό σύνολο. Ναι, μετά την κοινωνική πρόνοια λοιπόν έλεγα για το σώμα, είναι το πληθυστέρω σώμα των εθελοντών Σαμαριτών Διασωστών και Ναυγών Σωστών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Είναι όλοι αυτοί οι εθελοντές, οι συμπολίτες μας που βλέπετε, και εγώ και την τιμή, μου επιτρέπετε να περιευχολογήσω, να είμαι και εγώ ένας από αυτούς. Είμαστε όλοι εμείς με τις κόκκινες στολές που μας βλέπετε κυριολεκτικά παντού. Και όταν λέω παντού, εννοώ από μια εκδήλωση που συναχρίζει πολύ πληθυσμό και είμαστε εκεί για να παρέχουμε τις πρώτες βοήθειες. Μέχρι όπως σας είπα και τις ομάδες οι οποίες υπάρχουν για το διασωστικό σκέλος, δηλαδή για όλα αυτά τα οποία σας ανέφερα πριν. Αναπτύσσουμε τώρα και μια ομάδα η οποία έχει να κάνει με το να παρέχουμε, μαθαίνουμε ουσιαστικά, εκπαιδεύουμε τους πολίτες, ιδιοκτήτες κυρίων σκύλων, τετράποδων φύλων μας, για να παρέχουν πρώτες βοήθειες στα κατοικίδια τους. Είναι μια καινοτομία η οποία επίσης και αυτή ξεκίνησε φέτος εδώ στο Ηράκλειο και εκπαιδεύουμε διαρκώς συμπολίτες μας που το χρειάζονται και το θέλουν στο να παρέχουν πρώτες βοήθειες και στους τετράποδους φίλους μας. Όλα αυτά εμείς ως εθελοντές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού τα παρέχουμε εντελώς φυσικά αφημετρός, εντελώς δωρεάν. Δυστυχώς βέβαια, για να απαντήσω και στο δεύτερο σκέλος του ερωτήματός σας, πολλές φορές εμείς ήδη χρειαζόμαστε να βάλουμε το χέρι στην τσέπη. Και αυτό διότι όλα αυτά, τα αναλώσιμα, τα μέσα τοπικής προστασίας μας και όλα αυτά, φυσικά κοστίζουν. Δυστυχώς δεν υπάρχει κρατική μέρημνα χρηματοδότησής τους για όλα αυτά. Άρα λοιπόν όλα αυτά καλύπτονται από το υστέρημά μας, αλλά φυσικά και με τη βοήθεια πολλών μεμονωμένων, μικρών ή μεγάλων χορηγών που υπάρχουν και εδώ στην τοπική μας κοινωνία και μας βοηθούν σε αυτή την κατεύθυνση. Δηλαδή τι καλείστε να αγοράσετε το 2023, τι κληθήκατε εσείς να βάλετε μέσα από την τσέπη σας, να βγάλετε από την τσέπη σας για να εξοπλιστείτε? Κοιτάξτε να δείτε, η καθημερινή μας δράση απαιτεί από τα πιο μικρά πράγματα που είναι τα αναλώσιμα φαρμακευτικά υλικά, τα οποία χρησιμοποιούνται σε όλες αυτές τις εκδηλώσεις όπου εμείς καλούμαστε να παρέχουμε την υγειονομική κάλυψη, μέχρι και πιο εξειδικευμένα εξοπλισμός, όπως μπορεί να έχει να κάνει με πυρηνικοτές, με φορεία, με φαρμακεία, αλλά ακόμα και πιο εξειδικευμένα που έχει να κάνει με μηχανήματα άγκλησης, με διασωστικό εξοπλισμό, με τα αυτοκίνητά μας, τα οχήματά μας, τα διασωστικά. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός γενικότερα σε όλη την Ελλάδα δεν θα έλεγα ότι περνάει την καλύτερη περίοδο όσον αφορά την οικονομική πευμάρεια, οπότε εκ των ενόντων προσπαθούμε πραγματικά, αλλά ξαναλέω και με τη βοήθεια πολλών και εδώ τοπικών επιχειρηματιών, οι οποίοι βλέπουν πραγματικά τη δράση μας στο κοινωνικό σύνολο και προσπαθούν και αυτοί να συμβάλλουν βοηθώντας μας έτσι την αγορά εξοπλισμού ή αναλωσίμου τα οποία χρειάζονται στην καθημερινότητά μας. Χωρίς ωστόσο να γίνονται εκείνες οι περίφημες ή οι παλιότερες οι καμπάνιες, με ξέρετε, συγκεντρώνουμε χρήματα γι' αυτό ή για τον άλλο σκοπό. Αλλά απλά όπως λέτε, από ανθρώπους οι οποίοι βλέπουν τη δράση σας και φαντάζομαι επειδή είναι και μέρες που είναι και γιορτινές και ξέρετε, καμιά φορά οι διάφοροι επιτίδιοι εκμεταλλεύονται την όποια ευκαιρία. Δεν βρίσκεται σε εξέλιξη κάτι αυτή την περίοδο για να μην μπερδευτούμε, ναι. Σε επίπεδο Εράνου, έτσι όπως το χαρακτηρίσατε, ή μια οικονομική, να το πω έτσι, εξόρμηση, δεν υπάρχει κάτι. Όμως αυτό το οποίο εμείς κάνουμε είναι ότι έχοντας συλλέξει τρόφιμα μετρά διαρκείας αλλά και άλλα είδη προσωπικής υγιεινής, και αυτό είναι ένα διαδικασία που γίνεται κατά τη διάρκεια όλου του χρόνου και όχι μόνο τις περιόδους των γιορτών, των Χριστουγέννων και του Πάσχα. Στηρίζουμε κάποιες οικογένειες, οι οποίες πραγματικά έχουν μεγάλο πρόβλημα και δίνουμε κάποιες. Ένα πακέτο βοήθειας και τροφίμων και προϊόντων ατομικής φροντίδας και υγιεινής. Αυτό το κάνουμε αυτή την περίοδο. Πολλοί μπορούν να βρουν συμπολίτες μας στη διάφορα καλάθια τα οποία υπάρχουν μέσα στα σούπερ μάρκετ, γνωστή αλυσίδα σούπερ μάρκετ εδώ του τόπου μας, όπου μπορούν και να αποθέσουν και μια προσωπική βοήθεια. Εθελοντές μας συλλέγουν όλα αυτά τα προϊόντα τα οποία μαζεύονται και συσκευάζονται έτσι όπως πρέπει και δίνονται πραγματικά στους ανθρώπους μας που έχουν ανάγκη. Και όπως αυτό που γίνεται περιστασιακά, όπως είπα και πριν, σε κάθε μεγάλο συμβάν, μεγάλη κρίση. Και όχι μόνο στον ελλαδικό χώρο, αλλά φυσικά και στην
στις υπόλοιπες περιοχές. Με πιο πρόσφατο παράδειγμα, τις μεγάλες σεισμούς που έγιναν στην Τουρκία και στη Συρία, αλλά και φυσικά για να πάμε στην Ελλάδα, στις μεγάλες πλημμύρες που έγιναν στη Θεσσαλία. Καταφέραμε από εδώ από το Ηράκλειο να συγκεντρώσουμε 70 τόνους ανθρωπιστικής βοήθειας και να αποστείλουμε στους συμπολίτες μας, στους ανθρώπους μας που δοκιμάζονταν στην Βόρεια Ελλάδα. Ό,τι νέο υπάρχει και όποια υποδομή υπάρχει ως απόθεμα, το οποίο είναι το δικό σας το εργαλείο για να προχωρήσετε και να πάτε μπροστά για να προσφέρετε αυτή τη βοήθεια. Έτσι, γιατί δεν κάνει να ξεχνάμε τι σημαίνει εθελοντισμός, τι θα μένει προσφορά στη ζωή, αλλά εγώ θέλω να κλείσω αυτή την κουβέντα, κύριε Γελτάκη, με αυτό που είπα στην αρχή. Βλέπω, καταγράφω και είναι πάρα πολύ συγκινητικό αυτό, ότι ο καθένας από εμάς, όπου εκείνος κρίνει, δίνει από το υστέρημά του ό,τι μπορεί μέσα από αυτή τη στάση ζωής που έχει επιλέξει να δίνει. Έτσι ακριβώς. Και πρέπει να πω ότι γενικότερα στην Ελλάδα και οι Έλληνες όλοι μας, ακόμα και αν περνάμε πάρα πολύ δύσκολα και ιδιαίτερα τα προηγούμενα χρόνια με την όλη αυτή η μεγάλη δημοσιονομική κρίση που μάστησε πραγματικά όλη την ελληνική κοινωνία, παρόλα αυτά δεν έχασε ο Έλληνας και η Ελληνίδα το αίσθημα του αλτρουισμού και της προσφοράς. Αυτό διατηρείται και σήμερα και το βλέπετε πραγματικά πολύ έντονα, να αναπτύσσεται μάλιστα κινηματικά σε κάθε φορά που χρειάζεται. Υπάρχει μια μεγάλη κρίση η οποία μαστίζει μια μεγάλη μερίδα πληθυσμού. Αυτός κρατάμε λοιπόν ως, αν θέλετε, προνόμιο του λαού μας, ως ένα πολύ καλό χαρακτηριστικό. Από εκεί και πέρα τώρα η ενασχόληση του κάθε ενός και της κάθε μιας με τον εθελοντισμό, όπως είπατε και πριν, μπορεί να γίνει σε διάφορες εντάσεις. Αυτό το οποίο όμως εγώ στέλνω ως μήνυμα και ως ένας ενεργός πραγματικά εθελοντής εδώ και πάρα πολλά χρόνια, δεκαετίες πλέον μπορώ να πω, είναι ότι πραγματικά η ηθική σου ικανοποίηση κάθε βράδυ που πας να ξαπλώσεις, που κλείνει η μέρα σου, στο ότι κατάφερα να βοηθήσω έναν συνάνθρωπό μου που είναι πιο ευάλωτος από μένα, έχει πολύ περισσότερη ανάγκη από μένα και του δίνω στοχευμένη βοήθεια που πραγματικά επιζητά, νομίζω ότι είναι το μεγαλύτερο όφελος και το μεγαλύτερο κέρδος το οποίο μπορεί να σταθεί ένας άνθρωπος. Mm-hmm. Αυτά για το τέλος της ευχής σας. Εσείς ό,τι επιλέγετε, να ευχηθείτε. Όλος ο κόσμος πραγματικά θέλω να έχει υγεία και θέλω να είναι χαρούμενος. Υπάρχουν πολλά προβλήματα τα οποία καθημερινά μπορεί να μαστίζουν τον καθένα από εμάς. Ξεχωριστά, να σκέφτεται ότι πάντοτε υπάρχει ένα μεγαλύτερο πρόβλημα, γι' αυτό να είμαστε πάντοτε αισιόδοξοι, να κρατάμε πολύ ζωντανή την ελπίδα μέσα μας και για εμάς προσωπικά, για το πώς θα πάνε τα πράγματα του καθένα ξεχωριστά, αλλά και για την κοινωνία μας. Αν γίνουμε καλύτεροι ο καθένας ξεχωριστά, τότε και όλη η κοινωνία μας θα είναι πολύ καλύτερη και θα είναι και πιο μονιασμένη. Γιατί τώρα δεν θέλω να ανοίξω αυτό το κεφάλαιο, αλλά εισαγωγικά η είδηση τελευταία που άκουσα πριν βγούμε και να συνομιλήσουμε στον αέρα είναι πραγματικά σοκαριστική. Πρέπει να είμαστε κοντά στους ανθρώπους μας, ακόμα και στέγια με τα παιδιά, να συζητάμε, να κουβεντιάζουμε και να βγάλουμε πολύ ψηλότερα τον αξιακό μας κώδικα, τον οποίο τον έχουμε απολέσει, η αλήθεια είναι, τα τελευταία χρόνια. Και πρέπει να ξαναβγάλουμε ανθρώπινες αξίες στην επιφάνεια και να είναι αυτή ο οδηγός και πιλότος μας για τη ζωή μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή χρονιά να έχετε. Εγώ. Καλή σας μέρα. Καλή χρονιά σε όλο τον κόσμο.